Καλημέρα κυρία Δηλαδάκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Βρισκόμαστε στην Αθήνα ήδη, σε μια ολομέλεια προέδρων. Σε μια ολομέλεια προέδρων, προκειμένου να αξιολογήσουμε όλα αυτά που ανακοίνωσαν τόσο ο υφυπουργός όσο και ο υπουργός και άλλα θέματα δικά μας, πλαδικά που έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές αυτή την συχνότητά σας. Αλλά κυρίαρχα τις δηλώσεις αυτές των τελευταίων ημερών, τις οποίες θεωρούμε ότι τις προθεσμίες που βάζουν είναι τουλάχιστον, θα είμαι ευγενής και θα πω ανέφικτες. Και είναι ανέφικτες για πάρα πολλούς λόγους. Αρέσκονται στο Υπουργείο Οικονομικών να λαμβάνουν υπόψη την περσινή ημερομηνία έναρξης των φορολογικών δηλώσεων και να λένε ότι όσες μέρες καθυστέρησαν να ανοίξουν οι φορολογικές δηλώσεις, τόσες ημέρες θα δοθεί παράταση αντίστοιχη. Το προσδιορίζουν μάλιστα στο τέλος Ιουλίου, οπότε τα νομικά πρόσωπα, γιατί ξέρετε, πέρα από τις δηλώσεις του πολυκόσμου και οι δηλώσεις των εταιρείων, θα ανοίξουν εκεί προς το τέλος του μήνα. Από τη δικιά μας τη μεριά, μια πρώτη εκτίμηση που κάνουμε είναι ότι λαμβάνουμε υπόψη μια ημερομηνία έναρξης χωρίς να λαμβάνουμε πότε πραγματικά έληξαν δηλώσεις. Πέρσι δηλώσεις άνοιξαν 31 Μαρτίου και χρειάστηκε για να υποβληθούν όλες να πάμε στην 31 Αυγούστου με καταληκτική ημερομηνία. Παναγία. Φέτος οι δηλώσεις συζητάμε ότι θα ανοίξουν αυτή την εβδομάδα, δηλαδή παραμονές του Πάσχα. 26 του μήνα θέλετε, 27 θέλετε, να πούμε ότι θα ανοίξουν τέλος Απριλίου εν πάση περιπτώσει. Ναι. Και δίνει επιτόπου ένα μήνα για να συζητήσουμε για 31 Ιουλίου. Ναι, αλλά πέρσι με ένα μήνα νωρίτερα άνοιγμα πήγαμε Αύγουστο. Συζητάμε δηλαδή ότι υπολογίζουν στο Υπουργείο να υποκριθούν 6,5 εκατομμύρια δηλώσεις στους μήνες Μάιο-Ιούνιο και Ιούλιο, σε τρεις μήνες μέσα. Αν κάνει κάποιος τη διαίρεση, να δει πώς βγαίνει αυτό, είναι γύρω σε 90.000 δηλώσεις την ημέρα. Μήπως έχουν στην πίσω πλευρά του μυαλού. Μισό λεπτό να ρωτήσω. Μήπως έχουν στην πίσω πλευρά του μυαλού ή τέλος πάντων πάνω στο τραπέζι εκείνο που λέει ότι θα έρθει και ένα μέρος από τις δηλώσεις οι οποίες είναι προσυμπληρωμένες, αλλά που δεν ξέρουμε τι σημαίνει προσυμπληρωμένη δήλωση μπορεί για μένα, για εσάς, για τον καθένα από εμάς. Άρα είναι κέρδος χρόνου, μήπως αυτό θέλουν να πούνε. Στο Υπουργείο έχουν. Ναι. Αν θέλουν να πούνε αυτό, εγώ δεν θα κρίνω τη δήλωση. Θα πω τι σημαίνει προσυμπληρωμένη δήλωση για να καταλάβουν οι πολίτες, που στο τέλος της ημέρας θα επιλέξουν αν θα αφήσουν τη δήλωσή τους να την υποβάλει άδε ή αν θα πάνε στον συνάδελφο λογιστή που όλα τα χρόνια πηγαίνει και κάνουν τη δήλωσή τους. Προσυμπληρωμένη δήλωση απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν εισόδημα μόνο από μισθούς και μόνο από συντάξεις. Κανένα άλλο εισόδημα. Αυτή η δήλωση μπορεί να χαρακτηριστεί προσυμπληρωμένη. Όμως, πέρα από μισθούς και συντάξεις, μία δήλωση έχει προφανώς μία κατοικία, έχει προφανώς κάποιους στόχους καταθέσεων, έχει προφανώς κάποια τεκμαρτά εισοδήματα, τεκμήρια δηλαδή με λίγα λόγια. Mm. Ένα αυτοκίνητο, μία κατοικία που μένουν οι πολίτες, πιθανόν κάποιο δάνειο που πληρώνεται. Ίσως το ζήτημα των αποδείξεων των πληρωμών με πλαστικό χρήμα που πρέπει να δούμε αν καλύπτεται το 30% και αν δεν καλύπτεται από το σύζυγο να μεταφερθούν ποσά στη σύζυγο. Όλα αυτά το σύστημα δεν μπορεί ούτε να τα κατανείμει όπως πρέπει, ούτε να τα δει σωστά σε καμία περίπτωση. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα πολλοί πολίτες οι οποίοι θα πιστέψουν την εξαγγελία και θα αφήσουν τη δήλωσή τους στην τελευταία εργάσιμη, γιατί προσυμπληρωμένες δηλώσεις σημαίνει τι, ότι την τελευταία εργάσιμη, την τελευταία ημέρα υποβολή των δηλώσεων, εφόσον ο πολίτης δεν έχει επεξεργαστεί είτε ο ίδιος είτε κάποιος λογιστής τη δήλωσή του, θα θεωρηθεί, αντί να θεωρηθεί μη υποβληθήσα, θα θεωρηθεί ότι έχει υποβληθεί, και μιλάμε για όσους έχουν εισόδημα από μισθούς και συντάξεις, οι υπόλοιποι δεν μπορούν να συμβεί αυτό. Θα θεωρηθεί ότι έχει υποβληθεί με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της ΕΑΔΕ. Αυτό είναι η προσυμπλήρωση των δηλώσεων. Δεν είναι κάτι άλλο πιο προχωρημένο. Mm. Θα θεωρηθεί ως υποβλητής και θα εκδοθεί το εγκαθαριστικό. Ο κίνδυνος λοιπόν που διατρέχουν οι πολίτες στην περίπτωση αυτή είναι είτε να πληρώσουν φόρους μεγαλύτερους, γιατί πολύ απλά κάποιος δεν φρόντισε να μοιράσει το ποσό των αποδείξεων στο σύζυγο και στη σύζυγό του, ώστε να καλυφθεί το 30%. Λέω ένα απλό παράδειγμα από τα εκατοντάδες που μπορώ να αναφέρω.
είτε επειδή τα τεκμήρια του, αν θέλετε, υπερβαίνουν το εισόδημα εκείνου του έτους, να πληρώσει μεγαλύτερο φόρο ή να προσαυξήσουν το εισόδημα του κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να βρεθεί εκτός κάποιου επιδόματος. Ναι. Με αποτέλεσμα να τρέχουν σε δεύτερο χρόνο μετά να υποβάλουν εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση, που πολύ σημασία θα έχει για αυτούς, αν θα έχει το πρόστιμο των 100 ευρώ ή όχι. Το σημαντικότερο θα είναι ότι θα έχουν χαθεί και εργατόρες πολύ περισσότερες και κυρίως είτε επιδόματα είτε πληρωθεί φόροι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν το να προσδοκούμε σε ένα εγχείρημα που, που ξεκινάει φέτος χωρίς να το έχουμε δοκιμάσει, χωρίς να το έχουμε τεστάρει, καταλαβαίνουμε ότι πώς να σας το πω, πρώτα χτίζουμε ένα σπίτι και μετά λέμε θα μείνουμε σε αυτό. Κάνουμε και ένα τεστ στα διάφορα. Μάλιστα. Ωραία, το κατάλαβα. Συσκευές του σπιτιού και μετά λέμε ότι. Οπότε χρειάζεται από όλους εμάς, και αυτό είναι το μήνυμα, ένας εξονυχιστικός έλεγχος. Πρέπει ούτως ή άλλως να δούμε όλα τα δεδομένα τα οποία έχουμε και μετά να προχωρήσουμε στην κατάθεση της φορολογικής δήλωσης, για να έρθουμε σε αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι 6,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις σε 3 μήνες δεν λογάται. Ότι ο χρόνος αυτός επαρκεί, παρά του ότι διαμηνύει ο κύριος Χωστής Χατζηδάκης, όταν μόλις πέρυσι, 31 Μαρτίου, 31 Αυγούστου, είχαμε όλη αυτή τη διαδικασία σε εξέλιξη. Τις πληροφορίες αυτές τις κρατώ. Ολομέλεια Προέδρων σήμερα, για να τα πείτε όλα αυτά και να τα τονίσετε και ως κλάδος, φαντάζομαι, στην ηγεσία του Υπουργείου, ότι αυτά που λέει δεν μπορούν να σταθούν στα πόδια τους χρονικά. Ακριβώς, και θέλουμε να τα πούμε τώρα, λειτουργώντας όπως μας πέδειξε ο Υφυπουργός Οικονομικών μέσα στη Βουλή, ως προμηθής και όχι ως επιμηθής. Να τονίσω και κάτι ακόμα για να καταλάβει ο κόσμος και πώς λειτουργούν όλα τα συστήματα. Το ότι θα ανοίξουν οι δηλώσεις δεν λέει απολύτως τίποτα, ακόμα και αν ανοίξουν σήμερα. Θα πρέπει να εκδοθούν υπουργικές αποφάσεις που αφορούν τα έντυπα, και αρκετές υπουργικές αποφάσεις που, ή μάλλον και η υπουργική απόφαση που αφορά τον τρόπο διαχείρισης του τεκμερώμενου εισοδήματος. Αυτά τα δύο δεν έχουν εκδοθεί ακόμα. Όσο το κομμάτι των αποφάσεων για τα έντυπα, αυτές οι αποφάσεις θα πρέπει να περάσουν στις εταιρείες μηχανογράφησης που υποστηρίζουν τα λογιστικά γραφεία, ούτως ώστε να προσαρμόσουν το λογισμικό των προγραμμάτων τους και να μπορούν να δουλέψουν οι λογιστές μετά. Είναι ένας χρόνος που όλα τα προηγούμενα χρόνια ποτέ δεν ήταν λιγότερο από 15 μέρες. Και από την άλλη, η υπουργική απόφαση που αφορά το τεκμερώμενο εισόδημα στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, απαιτεί ένα χρόνο, ειλικρινά. Δηλαδή, για να το διαβάσουμε κι εμείς, για να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλουν και πώς θα λειτουργήσει σε κάθε περίπτωση, προκειμένου τη δήλωση που θα υποβάλουμε για κάθε πελάτη μας ελεύθερο επαγγελματία να είναι σύνομη και σωστά υποβεβλημένη. Νομίζω το καταλαβαίνει οποιοδήποτε. Ανοίγω δηλώσεις χωρίς αποφάσεις, χωρίς ουσιαστικά λειτουργικά έντυπα, δεν σημαίνει ότι άνοιξαν δηλώσεις. Κάτι που σημαίνει με λίγα λόγια ότι το διάστημα θα συμπιεστεί ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Και αν με ρωτάτε προσωπικά και με την εμπειρία των ετών που ασκώ το επάγγελμα, πριν τις 15 Μαΐου δεν υπάρχει ενδεχόμενο να υποβληθούν δηλώσεις με ασφάλεια και με ροή τέτοια που να επιτρέπει το υπεραισιόδοξο σενάριο από τη μεριά του Υπουργείου για 31 εβδόμου. Άρα λοιπόν μένουν 2,5 μήνες. Σε 2,5 μήνες, είτε 5 εκατομμύρια δηλώσεις θέλετε, όπως λέει το Υπουργείο, είτε 6,5 όπως λέμε εμείς, δεν γίνεται να φύγουν. Καλό θα είναι λοιπόν από το Υπουργείο, τώρα που ξεκινάνε οι δηλώσεις, να ανασκευάσουν τη δήλωσή τους για να το πάνε σε μια ημερομηνία που είναι εφικτό να υποβληθούν δηλώσεις των πολιτών με ασφάλεια. Ούτως ή άλλως και να αναλάβουν και την ευθύνη του γιατί το σύστημα ανοίγει τέλος Απριλίου. Ωραία. Λοιπόν, εγώ κρατάω όλες αυτές τις πληροφορίες. Να γίνει και η ολομέλεια, να δούμε ποιες είναι και οι προτάσεις, πώς ιεραρχούνται από τη δική σας την πλευρά, για να μπορέσουμε και να τα ξαναπούμε. Αλλά κράτησα και το κλίμα το οποίο επικρατεί και ο κόσμος που σας ακούει αυτή την ώρα, όπως επίσης και την δική σας την προσωπική την εκτίμηση, κύριε Χριστοφοράκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.